30 Μάιος του 2018, όταν ο νέος πλέον βασιλιάς της Αγγλίας, ως πρίγκιπας τότε της Ουαλίας, δε δίστασε ένα σύρρητο χορό στην πλατεία των Αρχανών, τσαλακώνοντας τα αυστηρά πρωτόκολλα της βασιλικής οικογένειας. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά. Έχοντας για πρώτη φορά στο πλευρό του τη σύζυγό του Καμίλα, ο Κάρολος ολοκλήρωσε στην Κρήτη την επίσκεψή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο να εμφανίζεται κάτι παραπάνω από ευδιάθετος και προσιτός. Μόλις λίγες ώρες ήταν αρκετές προκειμένου μπροστά στις κάμερες να αποκαλυφθεί ο ενθουσιασμός του, καθώς όχι μόνο χόρεψε παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, αλλά με φέρμη δεν είπε όχι στα αμέτρητα κεράσματα με άρωμα Κρήτης. Η Γνωσσός δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα της επίσκεψης αστραπή του Καρόλου στην Κρήτη. Ξεναγήθηκε στο ανάκτορο του Μίνωα για 50 λεπτά κάτω από αυστηρά μεν μέτρα ασφαλείας, αλλά με τον αρχαιολογικό χώρο να παραμένει ανοιχτό για το κοινό. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που είχε ζήσει για πρώτη φορά το 1998, όταν και τότε είχε επιλέξει να κλείσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, στην Κρήτη, με μια ξενάγηση στην Γνωσσό. Οι ιδιωτικές και ανεπίσημες επισκέψεις του Καρόλου στη χώρα μας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι πολλές. Με το Άγιο Όρος έχει αποκτήσει μια σχέση ζωής. Τα τελευταία χρόνια επέστρεφε ξανά και ξανά. Διέμενε σε κελί 30 τετραγωνικών μέτρων με μόνη πολυτέλεια το προσωπικό μπάνιο και ακολουθούσε κατά γράμμα το πρόγραμμα των μοναχών. Ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας έχει δηλώσει πως η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και πως νιώθει μια σύνδεση βαθιά με τη χώρα, τα τοπία, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Το Μάρτιο του 2021 επέστρεψε και πάλι για την επέτειο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συγκίνησε, ολοκληρώνοντας στα ελληνικά, την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο. Χιέρι, ο χιέρι, ελευθερία. Ζήτω. Σε αντίθεση με τον Κάρολο, η Ελισάβετ, αν και άκρος πολυταξιδεμένη με επισκέψεις σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα, τουλάχιστον όχι ως βασίλισσα. Το 1950 και δύο χρόνια πριν ανέβει στο θρόνο, ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε στην Αθήνα. Η επίσημη απουσία από την Ελλάδα λέγεται ανεπίσημα πως έχει να κάνει με την κακή πορεία και το τέλος του βασιλικού θεσμού στη χώρα, αλλά και την καταδίκη του πατέρα του συζύγου της Φιλίππου από το στρατοδικείο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.